Δηλαδή η κρίση την ξεπεράσαμε με τον τρόπο μας, με την αγωνιστικότητα, με τον εθελοντισμό από όλες τις πλευρές και αυξήθηκε ο αριθμός αθλητών. Πενθεί από χθες ο κλασικός αθλητισμός. Η είδηση του θανάτου του Προέδρου της ΕΑΣ ΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Προέδρου του ΕΟΣ Ροδολίβους Πασχάλη Μπούμπα συγκλώνησε συγγενείς και φίλους. Ο Πασχάλης Μπούμπας άφησε την τελευταία του πνοή χθες μετά από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη. Ήταν άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στον αθλητισμό. Υπήρξε αθλητής στίβου και παράγοντας πολλών ομοσπονδιών, κυρίως χιονοδρομίας, και την τελευταία δεκαετία του στίβου. Ο αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Γιάννης Λιούμπας δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ: «Έχασα έναν αγαπητό φίλο. Χάσαμε έναν καλόκαρδο, ικανό άνθρωπο, εργάτη του αθλητισμού. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι». Συλληπιτήρια επιστολή απέστειλε στα μέσα ενημέρωσης ΕΑΣ ΕΓΑΣ, σημειώνοντας: «Ο αντιπρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣ, οι τεχνικοί σύμβουλοι, προπονητές και ο υπάλληλος εκφράζουν την οδύνη τους για την απώλεια του Προέδρου της ΕΑΣ, Πασχάλη Μπούμπα. Η οικογένεια του Στίβου αποχαιρετά σήμερα έναν καλό φίλο, έναν ακούραστο εργάτη, αλλά πάνω απ' όλα έναν καλό άνθρωπο. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του».